Να ζητήσω ακόμη μια φορά προκαταβολικά συγγνώμη για το πόσο γρήγορα μιλάω. Γεια σας αγάπες μου, ελπίζω να είστε όλοι και όλες πάρα μα πάρα πολύ καλά. Σε συνέχεια της νέας σειράς που ξεκίνησα στο κανάλι, σήμερα θα ασχοληθούμε με τα 10 καλύτερα foundations. Λοιπόν, μάχη σε αυτό το βίντεο. Ζωρίστηκα πάρα πολύ να διαλέξω 10 καλύτερα, γιατί μου αρέσουν, η αλήθεια είναι γύρω στα 15 αριά. Από το σύνολο των foundations που έχω δοκιμάσει κατά καιρούς, έχω επιλέξει να σας δείξω τα πολύ top προϊόντα, τα οποία πραγματικά είναι για μένα super και με έχουν βγάλει από τη δύσκολη στιγμή πάρα πολλές φορές. Πριν ξεκινήσω, ζητάω συγγνώμη που αυτά τα βίντεο θα γίνονται σε αυτό το χώρο. Είναι πολύ ροζ, το ξέρω και ελπίζω ο φωτισμός να μην σας κουράζει. Απλά επειδή δεν είναι makeup tutorials, πιστεύω ότι είναι αρκετά ανεκτικό από μεριά σας. Ζητώ συγγνώμη, πραγματικά δεν έχω άλλο χώρο να μπορώ να γυρίζω τα βίντεο μου προς το παρόν πάντα. Οπότε, ναι, ήθελα να το βγάλω αυτό από την μέση. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Ξεκινάω με ένα πολύ προβλέψιμο προϊόν και είναι το Infallible της L'Oréal, το 24ωρο, στη γυάλινη συσκευασία. Έχει διαφορά με την συσκευασία στο σωληνάριο. Εκείνη η συσκευασία, εκείνο βασικά το foundation είναι αρκετά πιο matte, αρκετά πιο πάστα. Το συγκεκριμένο λοιπόν foundation είναι τέλειο, γιατί είναι μεν matte, αλλά δεν είναι το τέρμα στεγνό. Βολεύει πάρα πολύ κανονικές επιδερμίδες, λιπαρές επιδερμίδες. Με ένα matte primer θα σε βολέψει, πιστεύω, και βολεύει και εξαιρετικά πολύ καλά τις ξηρές επιδερμίδες. Είναι πολύ ευκολοφόρητο, βάζεις το σφουγγαράκι σου και πραγματικά τελειώνει σε χρόνο ντετέ. Μια πολύ ωραία κάλυψη, αφήνει την επιδερμίδα να αναπνέει και παράλληλα έχεις μια πολύ ωραία πορσελάνινη επιδερμίδα. Εξαιρετικό προϊόν, δεν νομίζω ότι άμα ξεκινήσω να μιλάω γι' αυτό θα πάμε σε 5 λεπτά σίγουρα. Εξαιρετικά θετικό επίσης το γεγονός ότι έχει άπειρες αποχρώσεις με διάφορους υποτόνους, οπότε μπορεί να βολευτεί πολύ μεγάλη μερίδα Ελληνίδων εκεί έξω. Πολύ καλή διάρκεια επίσης, ειδικά με σιτάρες από πάνω με πούδρα. Έχει στο πραγματικά ένα αποτέλεσμα το οποίο θα κρατήσει μπορεί και 10-12 ώρες. Περνάω στο δεύτερο foundation, το οποίο είναι επίσης προβλέψιμο, επίσης κλασικό και σταθερή αξία. Και αναφέρομαι στο Fit Me από τη Maybelline, το Matte & Poreless. Επίσης έχει μια πολύ ωραία γκάμα αποχρώσεων. Εγώ έχω ενθουσιαστεί με αυτά τα δύο βασικά μόνο και μόνο γιατί έχουν πολύ λευκές αποχρώσεις. Επομένως δεν χρειάζεται να κάνω ανάμειξη με κάποιο άλλο foundation για να μπορέσω να φέρω τη σωστή απόχρωση στην επιδερμίδα μου. Είναι επίσης matte, αλλά όχι πολύ στεγνό, είναι ημιμάτ το αποτέλεσμα. Πολύ σωστή κάλυψη, πολύ εύκολο για καθημερινή χρήση, δηλαδή είναι πραγματικά, δεν είναι πάστα, δεν είναι όμως και από αυτά τα πολύ έτσι αόρατα foundations. Έχει μια πολύ ωραία ισορροπία, μου αρέσει πάρα μα πάρα πολύ και επίσης έχει πια πάρα πολύ καλή διάρκεια. Για να μην πω πάλι τα ίδια, ό,τι ακούσατε ουσιαστικά για το Infallible που μίλησα πριν από λίγο, ισχύει και αυτό. Όποιο από τα δύο και να πάρεις, θα είσαι πιστεύω πάρα πολύ ευχαριστημένη. Συνεχίζω με κάτι πιο καινούριο στην αγορά και αυτό είναι το Makeup Academy Pro Base. Το Long Wear Matte Finish Foundation. Λοιπόν, ακούστε τώρα να δείτε. Όπως σας είπα και στο προηγούμενο βίντεο που είχαμε πιάσει τα primers, η σειρά Pro Base της Makeup Academy είναι εξαιρετική. Έχουν λανσάρει λοιπόν αυτό το πρώτο foundation, το οποίο έχει καταρχάς μια τεράστια γκάμα αποχρώσεων, ξανά, πάρα πολύ θετικό για τόσο οικονομική εταιρεία. Είμαι πολύ χαρούμενη που γενικά αρχίζουμε λίγο και διευρύνουμε τους υποτόνους κτλ. Και στις drugstore εταιρείες. Λοιπόν, το συγκεκριμένο προϊόν έχει τις εξής ιδιότητες. Είναι αρκετά matte, στεγνώνει πάρα πολύ γρήγορα, επομένως θέλει αρκετά γρήγορη εφαρμογή, δηλαδή με το σφουγγαράκι σου δεν θα κάθεσαι να πίνεις καφέ, να ακούς μουσική, να μιλήσεις στο τηλέφωνο με το κομμενάκι. Όχι, όχι, όχι. Πρέπει να το εφαρμόσεις κατευθείαν, να κάνεις γενικά γρήγορες κινήσεις, προκειμένου να έχεις ένα πολύ σωστό αποτέλεσμα. Εάν παρόλα αυτά νιώθεις ότι πάει να σε ζωρίσει, μπορείς να κάνεις μια μικρή ανάμειξη με ένα τύπου dry oil, ξηρολαδάκι, δεν ξέρω γιατί χρησιμοποιείς το αγγλικό, είτε να χρησιμοποιήσεις ένα πιο ενυδατικό primer, συνδυαστικά τέλος πάντων για να μπορέσει να του δώσει λίγη ζωντάνια. Το φινίρισμά του λοιπόν είναι super matte, είναι πολύ καλυπτικό και πιστεύω ότι θα βολέψει πάρα πολύ λιπαρές επιδερμίδες. Πιστεύω περισσότερο από τη δική μου επιδερμίδα. Εγώ δηλαδή άμα δεν το χρησιμοποιήσω με ένα πολύ ενυδατικό primer, με ένα πολύ ενυδατικό ξηρό λαδάκι, θα μου κάνει κομματάκια, γιατί έχω ξηρή επιδερμίδα. Εγώ προσωπικά με το συγκεκριμένο δεν σεταρώ από πάνω με πούδρα, γιατί είναι ακριβώς τόσο matte όσο χρειάζεται στη δική μου πάντα επιδερμίδα. Αν και υπάρχουν πολλές πιθανότητες να μην χρειάζεται σετάρισμα πούδρας ούτε σε λιπαρές επιδερμίδες, γιατί πραγματικά είναι αρκετά matte. Έτσι λοιπόν, αρκετά matte είναι και το επόμενο προϊόν που θα σας δείξω, το οποίο είναι επίσης πάρα πολύ ωραίο και αναφέρομαι στο Can't Stop Won't Stop της NYX. Και αυτό σχετικά καινούριο στην αγορά. Από όλα τα προϊόντα που θα σας δείξω, το συγκεκριμένο είναι το πιο matte. Το πιο matte. Από αυτά που θα σας δείξω εγώ πάντα. Λοιπόν, έχει μια
full κάλυψη, χρειάζεται την απεριολάχιστη ποσότητα. Αν βάλεις παραπάνω, ενδέχεται να πάει σε ένα μη επιθυμητό αποτέλεσμα. Αν λοιπόν βάλεις μια μικρή ποσότητα, είσαι ok. Το συγκεκριμένο λοιπόν προϊόν είναι full κάλυψης, είναι πάρα μα πάρα πολύ ματ, που σημαίνει ότι αν έχεις ξηρή επιδερμίδα δεν μπορείς με τίποτα να το χρησιμοποιήσεις σκέτο, θέλεις μια βοήθεια ενυδατική, όπως είπα και για το προηγούμενο, σε αυτό είναι απαραίτητο. Θα το αγαπήσουν οι λιπαρές επιδερμίδες, θα το αγαπήσουν γενικά άτομα τα οποία θέλουν μια πλήρη κάλυψη και χρειάζεται και πάρα πολύ λίγη ποσότητα, επομένως θα σου κρατήσει και πάρα πολύ καιρό. Έχει μια τρομερή επίσης γκάμα αποχρώσεων. Εγώ φυσικά σε όλους σας δείχνω να ξέρετε ότι έχω τις πιο ανοιχτόχρωμες αποχρώσεις. Κάτι άλλο τελευταίο που θέλω να σας πω είναι ότι και το συγκεκριμένο χρειάζεται γρήγορη εφαρμογή, γρήγορες κινήσεις, προκειμένου να μην σταθεί, να μην στεγνώσει πάρα πολύ γρήγορα στην επιδερμίδα. Θα συνεχίσω με μια πολύ σταθερή αξία, είναι κάτι το οποίο πιστεύω ότι έχετε ακούσει πάρα μα πάρα πολύ, καθώς λέγεται ότι είναι το dupe από το Fenty Foundation, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο από ό,τι ακούω, δεν το έχω δοκιμάσει προσωπικά. Αναφέρομαι στο Catrice HD Liquid Coverage Foundation. Έχω τρελή αδυναμία στο concealer του, γενικά η HD σειρά της Catrice είναι super duper wow, σε μια απίστευτα φυσικά οικονομική τιμή. Το συγκεκριμένο προϊόν είναι πάρα μα πάρα πολύ λεπτόρευστο, είναι ματ, είναι πολύ καλυπτικό, είναι λεπτόρευστο, οπότε δουλεύεται πολύ εύκολα και με σφουγγαράκι. Απλά με το σφουγγαράκι να ξέρετε ότι άμα είναι και λίγο πορώδες παραπάνω, μπορεί να σου απορροφήσει πολύ περισσότερο προϊόν από ότι ένα άλλο foundation το οποίο στέκεται πάνω στο σφουγγαράκι. Αυτό θα απορροφηθεί πιο πολύ από το σφουγγαράκι, οπότε σε αυτό το σημείο ίσως δεν συμφέρει τη τσέπη μας, με την έννοια ότι θα τελειώσει λίγο πιο γρήγορα. Η δουλειά που κάνει είναι πάρα πολύ καλή. Πιστεύω βολεύει άνετα λιπαρές επιδερμίδες, πιστεύω βολεύει άνετα καλά, εννοείται μεικτές κανονικές στάνταρ και τις ξηρές με ένα ήπιο ενυδατικό primer, με ένα απλό primer με μία ενυδατική. Και ακριβώς επειδή είναι τόσο λεπτόρευστο, κάνει πολύ καλό άπλωμα, πώς θα το πω, δεν το καταλαβαίνεις ότι φοράς. Δεν καταλαβαίνεις ότι φοράς foundation, δεν καταλαβαίνεις ότι είσαι βαμμένη, οπότε σίγουρα είναι και πιο θετικό αν, δεν θέλεις, αν θέλεις να έχεις την κάλυψη, αν θέλεις να έχεις ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα, αλλά δεν θες να νιώθεις ότι είσαι πολύ στοκαρισμένη. Συνεχίζω με ένα foundation το οποίο πάμε λίγο σε μια κατηγορία που δεν θα βολέψει πολύ λιπαρές επιδερμίδες. Βασικά νομίζω δεν θα βολέψει καθόλου λιπαρές επιδερμίδες. Αναφέρομαι στο Satting Smoothing από την εταιρεία Golden Rose. Το συγκεκριμένο foundation είναι ακριβώς έτσι όπως το περιγράφει. Είναι satin smoothing. Αφήνει μια μεταξένια επιδερμίδα. Το αποτέλεσμά του είναι ημισατινέ, δεν είναι matte, αλλά δεν είναι το πολύ ενυδατικό, δεν γυαλίζεις, δεν κάνεις έτσι και λιώνει. Έχει απλά το εφέ του σατινέ. Πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ευκολοφόρητο. Έχει επίσης εκπληκτική διακριτική μυρωδιά και είναι ο παράδεισος της ξηρής επιδερμίδας. Και πιστεύω και της κανονικής, εάν θέλεις έτσι ένα πιο dewy αποτέλεσμα. Και λέω dewy γιατί δεν βρίσκω την αντίστοιχη ελληνική λέξη. Μία έτσι λίγο πιο αέρινη ή μη γυαλιστερή εμφάνιση στο πρόσωπο. Μπορεί να το σκότωσα. Ελπίζω να γίνομαι κατανοητή τέλος πάντων. Επίσης έχει πάρα πολύ καλή κάλυψη. Δεν θα το πω full, αλλά αν βάλεις παιδιά δεύτερη στρώση, είναι full κάλυψη. Μπαίνει ακριβώς εκεί που χρειάζεται. Γενικά απλώνεται πάρα πολύ εύκολα γιατί δεν είναι ούτε στην κατηγορία της πάστας, σαν υφή, σαν φόρμουλα, αλλά ούτε στο πολύ λεπτόρευστο. Είναι ένα κλασικό foundation στην υφή του, πάρα πολύ εύκολο προϊόν, σίγουρα θα το πρότεινα για καθημερινή χρήση. Έχει μια μέση διάρκεια, μην περιμένετε θαύματα. Γενικά από διάρκεια εμπιστευόμαστε πιο πολύ τα matte foundation και όχι τόσο τα ημισατινέ, τα ημιενυδατικά τέλος πάντων. Περνάω σε ένα foundation το οποίο πιστεύω ότι από όλα τα drugstore είναι το μοναδικό που έχει τόσο διφορούμενες απόψεις. Είναι το Wet n Wild Photo Focus Foundation. Είτε θα το λατρέψεις, είτε θα το μισήσεις. Σίγουρα είναι κοινώς αποδεκτό ότι έχει μια απαράδεκτη μυρωδιά που μυρίζει βασικά σαν ένα χημικό, σαν μια μπογιά που θα βάλεις στον τοίχο σου. Πράγμα το οποίο από μόνο του δεν σου προκαλεί και τα πιο ευχάριστα συναισθήματα, γιατί λες τώρα τι βάζω στο πρόσωπό μου και γιατί μυρίζει έτσι. Αν εξαιρέσεις τη μυρωδιά που με χαλάει λίγο αυτό, αλλά δεν μπορώ να πω ότι με ενοχλεί τόσο ώστε να μην το εφαρμόζω, είναι πάρα πολύ λεπτόρευστο, έχει ένα χαζό επίσης απλικατέρ. Θα μου πεις γιατί το έχεις βάλει στα αγαπημένα, δεν έχεις πει τίποτα καλό τώρα. Περίμενε. Λοιπόν, το απλικατέρ του είναι αυτό. Πάμε λίγο τώρα στα καλά.
Εμένα προσωπικά σαν Γιάννα μου αρέσει πάρα πολύ γιατί όταν το φοράω έχω την πιο σωστή κάλυψη, ειδικά στην καθημερινή μου βάση, δηλαδή μου καλύπτει ίσα ίσα αυτά που είναι να μου καλύψει. Αν βάλω δεύτερη στρώση πάει σε ημι-full κάλυψη και άμα βάλω τρίτη στρώση πάει σε full κάλυψη. Θα μου πεις θα βάλεις τρεις στρώσεις για να κάνεις full κάλυψη, βάλε ένα άλλο. Είναι από τα foundation που να βάλεις και 100 στρώσεις πιστεύω, δεν πρόκειται να καταλάβεις ότι είναι βαρύ, δεν πρόκειται πάλι να καταλάβεις ότι είσαι στοκαρισμένη. Είναι πάρα πολύ αέρινο foundation, οι αποχρώσεις του κανονικά είναι πολύ καλές, έχει μια πολύ ωραία ποικιλία, μόνο πως στην Ελλάδα έχουν έρθει πολύ συγκεκριμένες αποχρώσεις. Από τα καλύτερα αποτελέσματα που έχει το πρόσωπό μου με εφαρμογή foundation, εδώ είμαι. Θα βολέψει πάρα πολλοί άτομα τα οποία δεν γουστάρουν γενικά την πολύ κάλυψη. Θέλουν ένα πιο αδιόρατο μακιγιάζ, θέλουν έτσι μια πιο φρεσκάδα στο πρόσωπο και φυσικά να μην το αισθάνονται. Είναι λοιπόν μέσα στην καρδιά μου, παρόλο που δεν το χρησιμοποιώ σκέτο, πραγματικά με έχει λύσει άπειρες φορές από ένα σχεδόν καταδικασμένα, κατεστραμμένο μακιγιάζ, επειδή το έχω παρακάνει με ένα matte foundation. Το αγαπώ. Περνάω σε ένα foundation για το οποίο πραγματικά έχω μιλήσει πιστεύω πιο πολλές φορές από οποιοδήποτε άλλο. Με συγκλονίζει κάθε μα κάθε φορά που το χρησιμοποιώ. Το έχω βάλει νομίζω 2 φορές ήδη στα αγαπημένα μου, έχει όμως και ένα αρνητικό. Πάμε να τα πάρουμε από την αρχή τα πράγματα. Αναφέρομαι στο W7 Face Fantasy Matte Finish Foundation. Θα ξεκινήσω το αρνητικό. Όπα, τηλέφωνο. Μισό. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι υπάρχει πραγματικά αυτή τη στιγμή εταιρεία που τολμάει να βγάλει 3 μόνο αποχρώσεις σε ένα foundation. Το κάνει. Έχει λοιπόν 3 αποχρώσεις. Είναι γελία λίγες και εγώ πραγματικά στάθηκα τυχερή, το λέω, γιατί με βόλεψε η πιο ανοιχτόχρωμη. Η πιο ανοιχτόχρωμη δε είναι τόσο λευκή που θα βολέψει μόνο άτομα τα οποία έχουν τόσο λευκή επιδερμίδα όσο εγώ. Αν εξαιρέσεις το γεγονός ότι είναι εφιαλτικά ενοχλητικό το γεγονός ότι έχει μόνο 3 αποχρώσεις, θα μιλήσω για το foundation και τι κάνει αυτό. Έχει όντως ένα matte φινίρισμα, αλλά αυτό το matte που αφήνει δεν μπορώ να το συγκρίνω με κανένα άλλο foundation που έχω δοκιμάσει ως τώρα στη ζωή μου. Έχει τρομερά καλή κάλυψη, θέλει στην απειροελάχιστη ποσότητα, είναι πάρα πολύ κρεμώδες, απλώνεται αβίαστα. Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη, πραγματικά δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε. Σοκαριστικά πολύ ωραίο προϊόν και πέρα από το ότι έχει πολύ καλή κάλυψη, το matte αποτέλεσμα που αφήνει είναι... το κάνει βασικά αψεγάδιαστο το πρόσωπο. Δεν είναι το matte το στεγνό, είναι ένα τέλειο foundation, πιστεύω ότι βολεύει τη περισσότερη γκάμα από τύπους επιδερμίδας εκεί έξω. Εάν λοιπόν είσαι τυχερή και μία από τις 3 αποχρώσεις σε βολέψει, πιστεύω ότι θα γίνει το foundation που θα αγαπήσεις και θα το παίρνεις ξανά και ξανά. Θα καταλήξεις σε ένα προϊόν το οποίο είναι για πολύ ακραίες περιπτώσεις, γιατί είναι το πιο καλυπτικό όλων των εποχών. Μιλάμε για μία κάλυψη η οποία μπορεί να καλύψει τατουάζ, μπορεί γενικά να κάνει θαύματα σε περιπτώσεις που έχουμε προβλήματα στην επιδερμίδα μας, είτε βρυαγγείες, είτε γενικά πολύ έντονες κοκκινίλες και διάφορες διχρωμίες. Δεν χρειάζεται σε καμία περίπτωση να βάλεις κάτι άλλο, ούτε κονσίλερ, ούτε τίποτα. Έχει όμως και αυτό λίγο τα αρνητικούλια του, μπαίνει όμως σε αυτή την κατηγορία των top 10, γιατί πραγματικά είναι από τα foundation στα οποία όταν το βάζω, βλέπω το πρόσωπό μου και λέω κάπως έτσι θα ήθελα να ήμουν αν μπορούσα να έχω fix μια τέτοια επιδερμίδα. Κάπως έτσι θα ήθελα να είναι το δέρμα μου. Αναφέρομαι παιδιά στο Dermacol, είναι ένα προϊόν το οποίο πιστεύω ότι διαφημίζεται πάρα πολύ συχνά, το έχει δείξει και Nikki Tutorials και διάφοροι άλλοι τέλος πάντων πολύ πολύ γνωστοί YouTubers. Είναι ιταλικό αν δεν κάνω λάθος και έχει παιδιά την πιο μεγάλη κάλυψη που μπορείς να βρεις εκεί έξω. Είναι η δεύτερη φορά που το παίρνω. Το εφαρμόζω αποκλειστικά και μόνο με πινέλο, καθώς είναι τόσο πάστα που αν επιχειρήσεις να το εφαρμόσεις με σφουγγαράκι θα σου βγει λίγο η πίστη. Δηλαδή είναι λίγο δύσκολο. Θέλει απειροελάχιστη ποσότητα. Αν βάλεις έστω και λίγο παραπάνω, την έβαψες. Είναι λιπαρό, οπότε αν έχεις λιπαρή επιδερμίδα μπορεί να γυαλίσεις το δευτερόλεπτο.
θα το πρότεινα για ξηρές επιδερμίδες. Δυστυχώς. Εγώ προσωπικά το αγαπώ γιατί είναι τόσο λιπαρό, γιατί δεν χρειάζεται να βάλω μετά πολύ highlighter, γενικά δεν χρειάζεται να κάνω τίποτα. Έχω την τέλεια επιδερμίδα, μια ψεγάτιστη επιδερμίδα, όμως το φοράω πάρα πολύ σπάνια. Πρώτον, γιατί το καταλαβαίνεις, είναι αρκετά βαρύ. Δεύτερον, σαν foundation είναι, πιστεύω, για πιο ειδικές περιπτώσεις, όταν, ας πούμε, θες να πας σε ένα συμβάν, είσαι καλεσμένη σε ένα γάμο, θες να βγεις έξω βράδυ. Είναι δηλαδή από τα foundations που χρησιμοποιώ πιο λίγο, αλλά είναι και αυτό όμως που το χρησιμοποιώ άμα θέλω να πάω κάπου και θέλω να είμαι πραγματικά καρακουκλάρα, γιατί ξέρω ότι θα είμαι αψεγάδιαστη. Ακριβώς λοιπόν επειδή είναι τόσο καλλυπτικό, θέλω να σας πω ότι φράζει τους πόρους. Επομένως, ένας άλλος λόγος που δεν το χρησιμοποιώ πολύ συχνά, πέρα από ότι δεν βγαίνω και γενικά δεν πάω πουθενά για να πω ότι θέλω να το χρησιμοποιήσω, είναι επειδή μετά, επειδή φράζει τους πόρους, βγάζω κάποια σφιχτουράκια. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι και τόσο καλό. Οπότε, αν το θελήσεις, θα πρότεινα να το χρησιμοποιήσεις σε συγκεκριμένες περιστάσεις και περιπτώσεις. Ελπίζω να ήμουν και σε αυτό το βίντεο αρκετά κατατοπιστική, αλλά οποιαδήποτε απορία έχετε πάνω σε αυτά που σας είπα, εννοείται το γράφετε από κάτω, το συζητάμε, σας λύνω τυχόν απορίες. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο με το οποίο θα ασχοληθούμε αυτή τη φορά με concealers. Αρκετά εύκολο για μένα, έχω standard concealers που αγαπώ, οπότε αναμένετε το επόμενο βίντεο, μέχρι την επόμενη φορά να περνάτε τέλεια. Σας αγαπώ πάρα πολύ, ευχαριστώ που είστε εδώ, φιλά και πολλά αγάπη μου.